Την έκθεση των ορκωτών λογιστών του σκανδάλου Πάμε Στοίχημα, που συγκλονίζει την Κεφαλονιά, έφερε σήμερα στη δημοσιότητα ο Ημερήσιος, ενώ όλες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις αποκαλύψεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα η εφημερίδα, αρχής γενομένης με το πρωτοσέλιδο της 21ης Απριλίου τρέχοντος έτους, που είχε τίτλο «Μυστήριο με το Ταμείο Γεωργάτου». Το θέμα συζητήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στο Αργοστόλι, στο οποίο ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρος Σπύρου τόνισε ότι σύμφωνα με την έκθεση, στο δειγματοληπτικό έλεγχο βρέθηκαν 255 επιταγές συνολικού ποσού 400.232,60 ευρώ, οι οποίες πρώτον δεν αντιστοιχούν σε νόμιμες συναλλαγές, δεύτερον έχουν εκδοθεί σε δύο συγκεκριμένους δικαιούχους, τρίτον 202 επιταγές έχουν εκδοθεί στο όνομα του Οικονομικού Διευθυντή της Νέος Νομαρχίας και τέταρτον 53 επιταγές έχουν εκδοθεί στο όνομα ιδιώτη με τον οποίο η νομαρχία δεν είχε καμία σχέση. Πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης εκρηκτικών υλών σε εστιατόριο μπαρ εξουδετέρωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις της Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα το περασμένο Σάββατο το απόγευμα σε παραλιακό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Ξύτης Παλικής συνελήφθη ο 41χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του καταστήματος επειδή μετά από έρευνες που έγιναν σε παρακείμενο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες. Άνδρες της αστυνομίας με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης εκρητικών υλών Έκτορα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε εγκαταστάσεις του καταστήματος, εντόπισαν περίπου 900 γραμμάρια μασούρια δυναμίτιδος, ενώ στη συνέχεια, σε έλεγχο στην οικία του 41χρονου και σε άλλο αποθηκευτικό χώρο, βρήκαν 5 πυροκροτητές, 800 γραμμάρια περίπου μασούρια δυναμίτιδος, καθώς και 1.181 ακροτίδες και ένα πιστόλι ρήψης φωτοβολίδων. Οι εκρηκτικές ύλες θα εξεταστούν από ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ θα διερευνηθεί κάθε περίπτωση πιθανής χρήσης τους. Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Κεφαλονιάς για τα περαιτέρω. Συνεδρίασε στο Αργοστόλι η Επιτροπή Τουρισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, η οποία εξέφρασε την πρόθεσή της να βοηθήσει το πόλο του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου στην προσπάθειά του για την Α1 Εθνική. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση του μέλους της κ. Φώτη Τσίπη για τη θεματική ιστιοπλοεία του Οδυσσέα και τον καθορισμό της διεξαγωγής της. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να στηρίξει την προσπάθεια της Εκοφόρμουλα του κ. Σταύρου Τραυλού, δημιουργώντας ειδική επιτροπή με επικεφαλής την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Τζόγια Γρουζή, ώστε να γίνουν 13 αγώνες της Εκοφόρμουλα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Χωρίς αγώνα θα περάσει η 21 στην επόμενη φάση του κυπέλου, αφού ήταν η τυχερή στην κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΕΠΣΚΙ. Τα ζευγάρια Δειλινάτα ΑΟΚΙ, πρόνοι ΑΕΚ, θα παίξουν 1 ή 2 Οκτωβρίου και Φωκάτα Οδυσσέας, Ομαλά Πρόοδος Ιθάκης και Παγκεφαλινιακό Σάμι θα παίξουν 8 ή 9 Οκτωβρίου.